Γεια σας αγάπες μου, τι μου κάνετε και για το υπόλοιπο λοιπόν της εβδομάδας και για να μην χρονοτριγούμε από τις αγγελικές κάρτες ταρό. Είμαι Μαρίνα Σεραφιμίδου. Κάντε like στο κανάλι μου να γίνουμε πολύ. Πατήστε εγγραφούλα για να βάζω περισσότερα θέματα. Να βάζω και ό,τι θέλετε από κάτω να μου γράψετε. Για το υπόλοιπο λοιπόν της εβδομάδας έχουμε τον Άσο του νερού, που είναι ένα θαυμάσιο χαρτί, το οποίο περιλαμβάνει ότι έχει μια ρομαντική σχέση, έναν ανανεωμένο έρωτα, ένα καινούργιο πρόσωπο που έρχεται στη ζωή μας. Υπάρχει μια ιδιαίτερη διέστηση που απογειώνεται αυτή την περίοδο. Έχουμε μια αληθινή φιλία, έχουμε ένα καινούριο σπίτι. Όλα αυτά είναι στον άσο του αέρα. Έχουμε έξοχες ιδέες νέες, εμπνεύσεις. Βλέπουμε την αλήθεια μιας κατάστασης. Μια δύσκολη αρχή λέει. Αλλά είναι καλή αυτή η αρχή. Είναι καλή αυτή η αρχή. Μπορεί να είναι λίγο στην αρχή δύσκολη. Και το καταλαβαίνω γιατί το περνάω κι εγώ. Αλλά θα είναι καλή. Έχουμε το 5 του νερού. Που λέει, τα πράγματα δεν έρχονται όπως ήλπιζες, δεν βλέπεις το θετικό σε μια κατάσταση, κλάμα πάνω από το χυμένο γάλα. Πω, χαμός. Κι όμως είναι έτσι, σας πληροφορώ, γιατί κι εγώ το βιώνω. Το να προσπαθούμε να αγνοήσουμε μια αλλαγή δεν βοηθάει. Αντιθέτως, πρέπει να έχουμε πίστη στο κάθε τι που μας συμβαίνει, γιατί γίνεται για ένα λόγο. Μπορούμε να στραφούμε στους φίλους μας για υποστήριξη ή στην οικογένειά μας ή σε ένα μέντορα, είναι σε ένα σύμβουλο. Υπάρχει μια θλίψη, το τέλος μιας κατάστασης. Εντάξει, και λίγο κλάμα δεν πειράζει, αποτοξίνωση. Και έχουμε και το βασιλιά της φωτιάς. Λοιπόν, διάφορες καταστάσεις λέει εδώ, επαφή. Με ένα όραμα πρέπει να γίνεις ο ηγέτης, συμβουλή από κάποιο δημιουργικό άτομο. Εστίαση, 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 προχωρούμε μπροστά, αφιερώνουμε ενέργεια, χρόνος, τα τρέχοντα γεγονότα. Παρόλο που μπορεί να μην το πιστεύετε, είστε σε ηγετική θέση. Εμπνέετε τους άλλους με τον ενθουσιασμό σας. Είστε γεννημένος ηγέτης. Έχετε μεγάλο χάρισμα, μη σας παίρνει από κάτω. Συχνά γίνεστε επικεφαλής επιχείρησης. Παρακινητική, γνώστρια, επιδεκτική. Κάντε τη διαφορά και βγείτε μπροστά, κορίτσια μου. Βγείτε μπροστά γιατί σας αξίζει. Αυτό για το διάβασμα της υπόλοιπης εβδομάδας. Ελπίζω όλα να πάνε καλά σε εσάς και σε μένα. Κάντε την εγγραφούλα σας, πατήστε και το καμπανάκι για να γίνουμε πολλοί. Να μου δώσετε και εμένα θάρρος να λέω περισσότερα πράγματα. Να σας βάζω περισσότερα πράγματα. Πολλά φιλάκια από μένα. Να είστε καλά. I won't let you bring me down. I won't trust anybody.